Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μετράτε και εσείς το πρώτο θύμα του κορονοϊού, τον πρώτο νεκρό. Ναι, δυστυχώς πλέον και επίσημα και εμείς έχουμε τον πρώτο θύμα από τον κορονοϊό στη Χαλκιδική. Και δυστυχώς είναι ένας νέος άνθρωπος, 42 χρονών. Οι περισσότεροι από εμάς τον γνωρίσαμε από την περιοχή της Νέας Προποντίδας. Έτσι θα το πω απλά, κοντοχωριανός δικός μου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ άσχημη είδηση που επηρεάζει όλη την τοπική μας εδώ κοινότητα. Εύχομαι συλληπιτήρια στους γονείς του, στην οικογένειά του, και μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα όχι μόνο στη Χαλκιδική, σε όλη την Ιφίλιο και σε όλη τη χώρα μας. Έχετε αντιληφθεί, κύριε Πάναση, στη Θεσσαλονίκη να έρχονται στην περιοχή σας? Άλλος για το εξοχικό του, άλλος για να μείνει, άλλος για να φτιάξει τα υδραυλικά, να κάνει μπάρμπεκιου έξω. Κοιτάξτε, το πρώτο διάστημα που δεν ήταν τόσο, θα έλεγα, ευρέως διαδεδομένο στις συνειδήσεις μας ότι το ζήτημα του κορονοϊού πραγματικά επηρεάζει τόσο πολύ την καθημερινότητά μας και υπάρχει τόσο μεγάλη επικινδυνότητα, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια πιο χαλαρή στάση και από τους επισκέπτες και γενικότερα από όλο τον κόσμο. Όμως τώρα ειδικά που τα πράγματα έχουν δυσκολέψει με τις απαγορεύσεις τις οποίες υπάρχουν, με την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, η προσωπική μου εικόνα η οποία έχω είναι ότι τα φαινόμενα αυτά δεν είναι πολύ λιγοστά και μετρημένα μέχρι τώρα στα δάχτυλά μας. Άρα θεωρώ ότι πέρα από το ότι υπάρχει μια υπεύθυνη στάση από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, δεν βλέπω εγώ να υπάρχει μια ροή επισκεπτών μέχρι τώρα. Η δική μου έκκληση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους πολίτες που όλα αυτά τα χρόνια από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές εν πάση περιπτώσει λατρεύουν τη Χαλκιδική και έχουν περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, να κάνουν υπομονή, να κινηθούμε με βάση τις οδηγίες όλοι μας των αρμοδίων, για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια να χαρούμε όλοι μαζί τις ομορφιές της Χαλκιδικής και όχι μόνο. Κύριε Πάνα, είστε βουλευτής σε έναν από τους τουριστικότερους νομούς της χώρας. Όλη αυτή η κρίση, η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, θα επηρεάσει σίγουρα το τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Οι προβλέψεις μέχρι στιγμής είναι πολύ δυσίωνες και από τα αρμόδια χείλη, δηλαδή διαβάσαμε χθες και την αρθρογραφία του κυρίου Στουρνάρα. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσετε και τουλάχιστον τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη χασούρα, όλη αυτή την ύφεση η οποία θα δημιουργηθεί ειδικότερα στη δική σας την περιοχή? Να σας πω ότι δεν ανησυχούμε για το κομμάτι του τουρισμού, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες παραγωγικές ομάδες σε επίπεδο Χαλκιδικής, και λέει παραλλοντικά θα σας πω ψέματα. Καθώς τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τώρα είναι και σε επίπεδο τουριστικών καταλυμάτων αλλά και σε επίπεδο εργαζομένων αρκετά δυσίωνα. Γιατί όπως ξέρετε στις μεγάλες συνοδοχειακές μονάδες ήδη πάρα πολλοίς κόσμος θα δούλευε από τελείωνε δηλαδή το Ταμείο Ανεργίας του τον Απρίλιο και θα ξεκινούσε δουλειά από εδώ και πέρα. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται και τουλάχιστον πανελλαδικά σε τη διάσκεψη που είχα και με τον κύριο Κότζογλου, τον πρόεδρο των εργαζομένων ξενοδοχειακών υπηρεσιών, μου είπε ότι υπάρχει ένας όγκος 25.000 ανθρώπων που αυτή τη στιγμή είναι στην αναμονή. Από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε, όταν τα 25.000 εργαζόμενοι. Ναι. Μάλιστα. Πανελλαδικά. Πανελλαδικά. Όταν λοιπόν τώρα τα τουριστικά καταλήμματα αρχίζουν σιγά σιγά να έχουν ακυρώσεις, πράγμα το οποίο γίνεται, ή να μεταφέρονται από το Μάιο, εν πάση περιπτώσει, τον Αύγουστο οι κρατήσεις με πολύ χαμηλότερο κόστος, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει τα πάντα, θα επηρεάσει και τον αριθμό των εργαζομένων, θα επηρεάσει και το εισόδημα των τουριστικών καταλυμάτων από τα μεγαλύτερα μέχρι τα μικρότερα, θα επηρεάσει και τις υπηρεσίες εστίασης. Υπάρχει δηλαδή μια τεράστια αλυσίδα. Το εύρος του προβλήματος πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, ακόμα δεν το γνωρίζουμε.
Αυτό το οποίο εύχομαι εγώ είναι τουλάχιστον να δοθεί ευκαιρία οι μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και γιατί όχι, αν πάνε τα πράγματα καλά, και Σεπτέμβριο, γιατί έχουμε καλό καιρό εδώ στη χώρα μας, να μας ευνοήσουν, προκειμένου η μεγάλη χασούρα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και το μεγάλο πρόβλημα να μπορέσει σε κάποιο επίπεδο να αποκατασταθεί. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Σαφέστατα υπάρχει μια τεράστια οικονομικά ζημιά στο κομμάτι του τουρισμού και όχι μόνο. Θέλω να σας πω ότι ήδη εγώ προσωπικά έχω κάνει μια σειρά παρεμβάσεις στη Βουλή για τους εργαζομένους που αφορούσε του τουριστικού κλάδου, και σαν κίνημα αλλαγής έχουμε κατεθέσει και μια δέσμη προτάσεων για το θέμα του τουρισμού και πώς θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες, αφού είναι το πρώτο στην ατζέντα. Κύριε Πάνα, να σας ρωτήσω, είστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης που λαμβάνονται μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, θα πρέπει, αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και δεν έχουμε και background άλλης ανάλογης διαχείρισης. Σίγουρα τα μέτρα της κυβέρνησης θα μπορούσαν σε κάποιο επίπεδο να είναι διαφορετικά ως προς την... να ήταν ο πιο οριζόντια, να το πω, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι ανακοινώθηκαν εν πάση περιπτώσει κάποιοι ΚΑΔ και συνεχώς προστίθονται. Άρα θα ήταν πιο εύκολο και πιο... Και πιο συμβατό να υπάρχει μια οριζόντια μεταχείριση του όλου ζητήματος. Από εκεί και πέρα όμως, στη φάση την οποία βρισκόμαστε, θα πρέπει ουσιαστικά να συμβάλλουμε ώστε να μπορέσει η χώρα μας να σταθεί όρθια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εσείς όμως ζητάτε οριζόντια μέτρα στο κίνημα αλλαγής, κύριε Πάνα. Αυτό το οποίο θα ήταν καλύτερο, είπα. Από εκεί και πέρα γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις. Εμείς καταθέτουμε... έχουμε καταθέσει σειρά προτάσεων και στην κυβέρνηση και στο αγροτικό κομμάτι, το οποίο είμαι εγώ υπεύθυνος, όπου και εκεί έχουμε πολύ μεγάλα ζητήματα. Λοιπόν, και συνεχώς προσθέτουμε παρεμβάσεις οι οποίες προέρχονται και από φορείς, αλλά και κενά τα οποία βλέπουμε μέσω της καθημερινότητας την οποία αντιμετωπίζουμε. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει σκεπτικό, υπάρχει δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινηθεί και η κυβέρνηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, όταν λέτε περισσότερο οριζόντια μέτρα και ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων εκεί στο Κινάλ, τι έχετε στο νου σας, κύριε Πάνα? Γιατί μέχρι στιγμής και οι προτάσεις του Κινάλ είναι αποσπασματικές. Πιάνουμε δηλαδή το τομέα της υγείας, λέμε ενίσχυση του ΕΣΥ, πιάνουμε το κομμάτι μια ειδική κατηγορία επαγγελματιών, το κομμάτι των δικηγόρων για παράδειγμα. Πώς εννοείτε εσείς το ολοκληρωμένο πακέτο των μέτρων? Κοιτάξτε, ήδη που είμαστε δεδομένοι ότι από εδώ και πέρα θα χρειαστούμε ένα οργανωμένο σχέδιο στην οικονομία μας, το οποίο μπορεί να είναι τοπικό, μπορεί να είναι και περιφερειακό, αλλά μπορεί να είναι και εθνικό. Από τις πρώτες εδώ εβδομάδες εμείς καταθέσαμε προτάσεις προκειμένου να κρατηθεί η οικονομία ζωντανή. Καταθέσαμε προτάσεις για τους εργαζόμενους, για τα νοικοκυριά, για τους συνταξιούχους, για τους άνεργους, για τις επιχειρήσεις. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να μηδενίσουμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Και θα διαφωνήσω ως προς το κομμάτι των αποσπασματικών μέτρων, γιατί ό,τι έχουμε καταθέσει μέχρι τώρα είναι πραγματικά στην ανάγκη του προβλήματος. Δηλαδή, όταν λέμε ότι πρέπει να μπουν στα βαρέα και αθυγιεινά οι άνθρωποι του νησί, νομίζω ότι δεν είναι ένα μέτρο το οποίο είναι αποσπασματικό. Από εκεί και πέρα, αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ένα δέντρο με χρήματα αυτή τη στιγμή, αλλά... αναγνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν άμεσα κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν ανάγκη επιβίωσης και πρέπει να εστιάσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θεωρείτε ότι υπήρξε ολιγορία, ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουν αυτά πιο νωρίς? Γιατί σας ακούσαμε και νωρίτερα και πολύ ορθά είπατε ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Εγώ αυτό που σας έχω πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε. Και κατά την προσωπική μου άποψη βρισκόμαστε σε ένα νέο παγκόσμιο και πολιτικο-κοινωνικό οικονομικό σκηνικό, όπου θα χρειαστούν πραγματικά ευρύτερες εθνικές και κοινωνικές και οικονομικές συνενέσεις και πολιτικές για να δούμε πώς θα πάμε την επόμενη μέρα. Η λέξη ολιγορία νομίζω ότι είναι λίγο βαριά να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή εν ώψη μια τέτοια πανδημία. Όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία υπήρχαν σίγουρα κενά
τα οποία και εμείς ως κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά και ως ένας οργανωμένος πολιτικός, ένας πολιτικός οργανισμός, ο οποίος επικοινωνούμε όλες αυτές τις μέρες, θα πρέπει καθόλου να τα συμπληρώσουμε. Από εκεί και πέρα, αφού τελειώσει αυτή η κατάσταση την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει ο καθένας να δει το τι έχει να προτείνει για τη χώρα την επόμενη μέρα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μπορεί να γίνει μόνο οργανωμένα και με βάση και τις αποφάσεις που έχουμε από την Ευρώπη την επόμενη μέρα. Άρα είναι πολύ σημαντικό το σημερινό Eurogroup και πώς θα καταλήξουμε. Εσείς στηρίζετε πάντως την έκδοση του κορονοομολόγου και η κυρία Γεννηματά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, κυρία Πάνα, τουλάχιστον με τους Ευρωπαίους ομολόγους της, δείχνει ότι υπερασπίζεται αυτή τη βούληση. Το θέμα του ευρωομολόγου, κύριε Στολάκη, για μας είναι μια ιστορία η οποία. Από το 10. Από το 10, το οποίο σας έχουμε συζητήσει και τότε κανείς, εν πάση περιπτώσει, δεν στήριζε την προσπάθεια αυτή που κάναμε. Και αν δείτε ιστορικά το τι κάνουν όλες αυτές οι κυβερνήσεις όλο το χρονικό διάστημα, δείτε ότι πολλά πράγματα τα έχουν και επισημάνει οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τότε από το 10. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Στηρίζουμε ότι είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας και για την Ευρώπη, αλλά γενικότερα για τους ανθρώπους που πραγματικά μέσα από την κρίση τα τελευταία 10 χρόνια στήριξαν την οικονομία της χώρας, πέρασαν δύσκολες στιγμές και θα πρέπει με κανέναν τρόπο να τους επιβαρύνουμε ξανά με νέα μέτρα, με νέες οικονομικές δυσκολίες. Θα πρέπει να απευθυνθούμε λοιπόν σε αυτό το κοινό με σοβαρότητα, ώστε να δουν διαφορετικά την επόμενη μέρα. Κύριε Πάνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει βέβαια και ο χρόνος. Βλέπουμε πραγματικά από το κίνημα αλλαγής μία διάθεση συνένεσης. Και το αναγνωρίζουν και στην κυβέρνηση, εκτιμώ. Την ίδια ώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση όμως, κάποια στελέχη της, έχουν περισσότερο αντιπολιτευτική διάθεση σε όλο αυτό που γίνεται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο φάσμα της η αντιπολίτευση έχει συμπεριφερθεί το τελευταίο διάστημα με τη σοβαρότητα του θέματος στο οποίο υπάρχει. Δεν θα έλεγα, όταν έχεις αντιμετωπίσεις μια πανδημία, όταν χάνονται ζωές, θα είναι πολύ μικροπολιτικό να πάνω εκεί να προσπαθήσει να χτίσει πολιτική. Τουλάχιστον εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να με εκφράσει. Νομίζω ότι αυτό έχουν κάνει και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και το μεγαλύτερο φάσμα των κοινοβουλευτικών ομάδων. Αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, νομίζω ότι είναι μικρές. Από εκεί και πέρα, όταν μπούμε σε ρυθμούς κανονικούς, όταν θα πρέπει αναγκαστικά και υποχρεωτικά και ο καθένας να καταθέσει την πρόταση για τη χώρα την επόμενη μέρα, γιατί πέρα από αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε και για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει πλέον στη χώρα μας να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να κινηθούμε διαφορετικά. Δεν είμαστε μια χώρα με παροχής υπηρεσιών, είμαστε μια χώρα με αγροτική παραγωγή, με μεταποίηση. Αυτά όλα πρέπει να μπουν επιτάπητος. Συνεχώς δεν κάνουμε μια τέτοια κουβέντα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα αποσπασματικά. Άρα θέλω να πω ότι κατ' εμέ το μεγαλύτερο φάσμα της αντιπολίτευσης κινήθηκε με βάση τη σοβαρότητα του θέματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή, και ώσπου να τελειώσει αυτή η κατάσταση θα πρέπει πρώτο μέλημά μας να είναι η υγεία του κόσμου και οι ανθρώπινες ζωές. Κύριε Πάνα, κάτι τελευταίο, γιατί άνθρωποι είμαστε και όλοι έτσι βιώνουμε την κρίση του κορονοϊού. Εσείς πώς τη βιώνετε στο σπίτι? Καταρχάς, μένετε σπίτι, έχετε περιορίσει τις επαφές σας? Πώς περνάτε το χρόνο σας? Κοιτάξτε, πλέον έχουν μειωθεί οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις. Κινούμαστε λίγα άτομα πλέον σε επίπεδο βουλής. Αυτό το διάστημα και εγώ τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι στη Χαλκιδική. Είμαι στο σπίτι, προσπαθώ και εγώ να περιορίσω τις επαφές μου. Λόγω Χαλκιδικής σήμερα έχω μία συνάντηση για τις καταστροφές τις οποίες είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, στη Σιθωνία, και προσπαθούμε και εμείς να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία υπάρχουν, γιατί πρέπει ουσιαστικά να προφυλάξουμε και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που ο καθένας έχει στο σπίτι του, αλλά πρέπει να προφυλάξουμε τους ίδιους μας, τους εαυτούς και τους συμπολίτες μας. Προσπαθούμε να περάσουμε όσο πιο δημιουργικά γίνεται την ώρα μας. Ερχόμαστε σε επαφή με τους συνεργάτες μας, με τους πολίτες μας, με τους φορείς, όπου καθημερινά έχουμε επαφή και μας ζητάνε και μας συζητάνε για ζητήματα. Προκειμένου όταν τα πράγματα θα τελειώσουν, θεωρώ στο πιο σύντομο δυνατό να μπούμε στην καθημερινότητα που όλους μας έχει λείψει. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.